Οποιαδήποτε μικρή επιχείρηση στη ΣΥΠΑ έχει το δικαίωμα να φέρει ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι κάτοχοι πράσινης κάρτας, για να δουλέψουν στη ΣΥΠΑ. Ο Έλληνας ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης μπορεί να χρηματοδοτήσει οποιονδήποτε και την οικογένειά του, ηλικίας από 18 μέχρι 55 ετών στην Ελλάδα, για μια ανειδίκευτη δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο έχει μια μικρή ατομική εταιρεία για στέγες, μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποιον από την Ελλάδα, έτσι ώστε να έρθει στη ΣΥΠΑ σαν ανειδίκευτος εργάτης, χωρίς να είναι απαραίτητη η γλώσσα Αγγλικών. Οι Έλληνες του εξωτερικού και η σύζυγος αλλά και τα παιδιά τους κάτω των 21 μπορούν να μπουν στη ΣΥΠΑ με δεκαετή πράσινη κάρτα που οδηγεί στην Αμερικανική υπηκότητα. Αφού υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανειδίκευτων εργατών στη ΣΥΠΑ, σχεδόν όλες οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν μία ή περισσότερες οικογένειες, έτσι ώστε να έλθουν στη ΣΥΠΑ με πράσινη κάρτα και να δουλέψουν σε μία θέση ανειδίκευτου εργαζόμενου. Οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι τόσο μικρές, έτσι ώστε να έχουν μόνο τον ιδιοκτήτη σαν εργαζόμενο υπάλληλο. Μερικές ανειδίκευτες θέσεις εργασίας απαιτούν τη γνώση Αγγλικών. Γιατί γίνεται αυτό? Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 110.000 αποκτούν πράσινη κάρτα λόγω αίτησης για εργασία. Για να λάβει κάποιος έγκριση για πράσινη κάρτα για εργασία, ο εργοδότης πρέπει να δείξει ότι δεν είναι σε θέση να βρει έναν Αμερικανό πολίτη για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 7 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στη ΣΥΠΑ, αφού πολλοί Αμερικάνοι πολίτες κάνουν αίτηση για θέσεις με καλύτερες απολαβές και όχι για τον βασικό μισθό ενός ανειδίκευτου υπαλλήλου. Συνεπώς, η μικρή εταιρεία απλά πρέπει να αποδείξει στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν μπορεί να βρει έναν Αμερικανό πολίτη για αυτή τη θέση ανειδίκευτου. Και τα στατιστικά του Υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι υπάρχουν πάνω από 7 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στη ΣΥΠΑ. Μετά την έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, η μικρή επιχείρηση απλά πρέπει να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το μισθό του ανειδίκευτου εργαζομένου στο μελλοντικό υπάλληλό της. Μετά την έγκριση από τον οργανισμό των ΗΠΑ, CIS, ο ετών θα χρειαστεί να υποβληθεί σε μια συνέντευξη για την πράσινη κάρτα, η οποία προγραμματίζεται από την Αμερικανική Πρεσβεία. Υπάρχουν πολλές επιλογές για ανειδίκευτη εργασία και πολλές μικρές επιχειρήσεις στη ΣΥΠΑ και μεγάλοι οργανισμοί έχουν επωφεληθεί από αυτή την ευκαιρία, έτσι ώστε να προσλάβουν ανειδίκευτους ετούντες για θέσεις με μόνιμη πράσινη κάρτα. Παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το νομικό γραφείο του Άντριου Π. Τζόνσον. Ο κύριος Τζόνσον είναι ένας πρώην δημόσιος κατήγορος που έχει ασκήσει τον μεταναστευτικό νόμο για επιχειρήσεις για πάνω από 20 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει βοηθήσει στην επιτυχή χορήγηση χιλιάδων πράσινων καρτών σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έχει εμφανιστεί στους New York Times και έχει δώσει συνέντευξη στους Washington Times, New York Daily News, CBS News και Voice of America. Ο κύριος Τζόνσον έχει μιλήσει σε πολλά συνέδρια σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου σε μια αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών για το EB5.